Την Κυριακή η Καστοριά, η πόλη μας, φιλοξενεί το Run Race. Είναι μια εκδήλωση που έχει καταστεί θεσμός πλέον για την Καστοριά και καλούμε όλους τους συνδημότες να συμμετέχουν και να αποδείξουν με τη συμμετοχή τους ότι η αισιοδοξία επικρατεί στο Δήμο της Καστοριάς, ειδικότερα στις δύσκολες ώρες που διέρχεται την πατρίδα μας. Συμμετοχή λοιπόν στην εκδήλωση, στην οποία θα παραστεί και ο πρόεδρος του ΣΕΔΕΣ, ούτως ώστε ο θεσμός αυτός να καταστεί ακόμα διαχρονικότερος και να έχουμε καλή επιτυχία. Νέοι γέροι συμμετέχουν. Run Race Καστοριά. Η μαζικότερη αθλητική γιορτή της πόλης. Η γιορτή των πολιτών. Το μετάλλιο της συμμετοχής είναι η νίκη του Ρωμαία, αυτού που συμμετέχει. Βάδισε και τρέξε στο παραλιακό μέτωπο της πόλης μας. Μαζί με τους φίλους σου, τερμάτισε. Συμμετέχει ολόκληρη η οικογένεια, η παρέα, το σχολείο, όλη η Καστοριά, όλη η Δυτική Μακεδονία. Καρδιά του δρομικού κινήματος, της ήπιας άθλησης των πολιτών, χτυπά στην πόλη μας, χτυπά στην Καστοριά, χτυπά στη Δυτική Μακεδονία. Ο αριθμός των εγγραφών αυξάνεται. Αποτελεί την καλύτερη απόδειξη για το πόσο οι πολίτες του νομού της πόλης έχουν αγκαλιάσει και στηρίζουν τη συμμετοχή τους στις εκδηλώσεις του Run Race Καστοριά. Οι συμμετοχές αυτή τη στιγμή έχουν ξεπεράσει τις 2.500. Πιστεύουμε ότι θα ξεπεράσουμε το 2.800 και βαδίζουμε προς τις 3.000. Πιστεύω ακόμα ότι ο καιρός θα μας βοηθήσει, αν ακόμα και η πόλη της Καστοριάς και κάτω από τη βροχή εξακολουθεί να είναι όμορφη και να υποδέχεται και τους επισκέπτες και τους ίδιους πολίτες σε αυτή τη μεγάλη εκδήλωση. Περιμένουμε όλους τους πολίτες, αυτούς που συμμετέχουν, αυτούς που θα χειροκροτήσουν, αυτούς που θα συνδράμουν στην προσπάθεια που κάνει ο καθένας ξεχωριστά. Αυτή στην υπέρβαση του κάθε πολίτη. Σε αυτό το θεσμό που έχουμε καθιερώσει εδώ, σε αυτό το θεσμό που δίνει δυναμική, σε αυτό το θεσμό που λέει ότι και οι μικρές πόλεις μπορούν να κάνουν μεγάλα πράγματα. Κύριε Στρατιώτη, άρα δεν υπάρχει περίπτωση λόγω καιρικών συνθηκών να αναβληθεί, όσο δυνατή και αν είναι η βροχή και ακραία τα καιρικά φαινόμενα. Κάπου νομίζω ότι οι καιρικές συνθήκες θα είναι καλές. Το μετεωρολογικό δίνει το απόγευμα, αλλά έχουμε τις δυνάμεις και εκεί φαίνονται οι δυνάμεις της Οργανωτικής Επιτροπής, του Δήμου, της Περιφέρειας, αλλά πάνω απ' όλα των πολιτών, πάνω απ' όλα των εθελοντών, οι οποίοι έχουν ξεπεράσει αυτό σε αυτή τη στιγμή τους 200. Με τη δικιά τους βοήθεια γίνεται αυτή η μεγάλη διοργάνωση, γιατί οι μεγάλες διοργάνωσεις δεν είναι του ενός, δεν είναι της Ομοσπονδίας, είναι των πολιτών, είναι του συνόλου που βγάζουμε. Και η διοργάνωση αυτή δίνει τα δείγματα της συμμετοχής και της συμμαχίας και της συνεργασίας πάνω απ' όλα του Δήμου, της Περιφέρειας, της Ομοσπονδίας, μπορούν και κάνουν μεγάλα πράγματα. Υπάρχουν λιγότερες συμμετοχές από πέρσι, κύριε Ράπτη? Όχι, γιατί το λέτε? Πέρυσι είχαμε 2.833. Εμείς έχουμε την αισιοδοξία ότι θα τις ξεπεράσουμε. Παρότι είπαμε οι καιρικές συνθήκες φοβίζουν τους κάποιους να δηλώσουν, εμείς τους καλούμε εδώ μαζί με τον Δήμαρχο να έρθουν, να συμμετέχουν για να δείξουμε τη δυναμική που έχουμε, τη δυναμική που εκφράζουμε.